Πάμε στον καλεσμένο μας. Είπαμε και νωρίτερα για αυτήν την όμορφη και έξυπνη πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, που ήταν και αφορμή, αν θέλετε, αυτή η κίνηση, για να έχουμε μαζί μας σήμερα τον πρόεδρο της ΚΟΚ, να συζητήσουμε λίγο και αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά γενικότερα τι συμβαίνει στον χώρο του μπάσκετ, που εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, αν τα συγκρίνουμε με τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου μας. Ο κύριος Ανδρέας Μουδουρίδης είναι μαζί μας. Πρόεδρε, σε χαιρετούμε. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα και στους φίλους μας ακροάτες. Εντάξει, να πω έτσι και λίγο χαριτολογώντας ότι δεν έχουμε μόνο ποδοσφαιρικές ερωτήσεις για τον διαγωνισμό μας. Είχαμε περασμένη εβδομάδα μια μπασκετική ερώτηση. Ήταν η ερώτηση ποιος καλαθοσφαιριστής. Εντάξει, ήταν και πότε, αλλά τη χρονιά την αφήνουμε. Πέτυχε τους περισσότερους πόντους σε έναν παιχνίδι κυπριακού μπάσκετ στην ιστορία του κυπριακού μπάσκετ. Θα είχες την απάντηση έτσι πρόχειρη, πρόεδρε, αν ήσουν στη γραμμή εκείνη την μέρα, ή... Κύπριος καλαθοσφαιριστής. Κύπριος, ναι, Κύπριος. Να, η παίχτης κυπριακής ομάδας που ήταν Κύπριος τελικά. Κάποιοι μας έλεγαν Τόνι Χάρης 75 πόντους, κάτι Άμστρονγκ, κάτι Λεντέσμα, αλλά είναι Κύπριος που κατέχει το ρεκόρ. Από τα τέλη... Προς λεμεσόν πλευρά θα πήγαινε... Μα πού να πάει αλλού. Αλλά δεν θα ήταν Λεμεσό. Δεν θα ήταν Λεμεσό. Θα ήταν Λευκοσία και όχι στο κέντρο της πόλης. Λίγο στα περίχωρα. Τέλη δεκαετία του 80 που έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά. Και μετά, εντάξει, έγραψε την δική του ιστορία από τους κορυφαίους όλων των εποχών. 127 πόντι, είπαμε. 127 πόντι. Χρήστος Τηλιανίδης 1988. Ήταν, δεν ήταν, είπε μας, 18 χρονών. Έτσι θυμάμαι το γενικό. Ναι. 127 πόντι. Για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα για τον Τάκη τον Μπυραλάη, όταν μου είπε τότε. Είχαν κόντρα εκείνη τη χρονιά μαζί. Τον είχαμε εκείνη τη μέρα τον Χρήστο Στυλιανίδη, έκανε έτσι μια ωραία εκπομπή, ένα αφιέρωμα, ρετρό. Και μας είπε ότι λίγες μέρες πριν είχε βάλει ο Τάκης ο Μπυραλάη με πολλούς πόντους και τον πήραν λίγο προσωπικά. Αλλά παρακαμεντό, Χρήστο, 127 πόντι. Μάλιστα, κλείνω την παρένθεση. Αφού έχετε και καλαθοσφαιρικούς διαγωνισμούς, να σας δώσουμε εμείς τότε τα δώρα για τον επόμενο σας διαγωνισμό. Αφού θα μιλήσουμε και για τις μπάλες, να δώσουμε 4 μπάλες για τον επόμενο σας διαγωνισμό. Μπορεί να το κάνουμε και παράλληλα. Μπορεί να το βάλουμε αύριο μια ερώτηση. Τέλειο. Μπορεί να δώσουμε 4 μπάλες με 4 διαφορετικές ερωτήσεις. Εντάξει. Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε ακριβώς. Θα βρούμε τον τρόπο. Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια πάντως ωραία κίνηση, έτσι, πρωτοβουλία από πλευράς Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης σε μια προσπάθεια να βοηθήσει και τα παιδιά τα οποία ήδη ασχολούνται με τον μπάσκετ, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω θα κερδίσετε και νεαρά, έτσι, αν όχι ταλέντα, παιδιά τα οποία θα ασχοληθούν με τον μπάσκετ με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, πρόεδρε. Ναι, απλά να αναφέρουμε ότι η ιδέα γεννήθηκε από το γεγονός ότι είδαμε ότι τα σωματεία μας από μόνα τους είχαν πάρει την πρωτοβουλία και προσαρμόστηκαν στην εποχή του κορονοϊού, κάνοντας διάφορες συναθρήσεις ή προπονήσεις, αν το θέλετε, μαζί με τους αθλητές τους διαδικτυακά. Ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι γεννήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν πιο ωραίο, γιατί γνωρίζαμε και εμείς ότι αρκετά από τα παιδιά δεν υπήρχε η δυνατότητα να έχουν μία μπάλα στο σπίτι. Ή μπορεί να μην πρόβλεψαν οι γονείς να πάρουν μία μπάλα στο σπίτι, αφού αθλούνταν στα σωματεία τους. Οπότε πήραμε, έτσι επεξεργαστήκαμε λίγο αυτή την αρχική ιδέα και είπαμε γιατί να μην το μεγαλώσουμε και να φέρουμε και παιδιά που δεν έχουν καμία μέχρι σήμερα επαφή με την καλαθόσφαιρα και να τους δώσουμε τη δυνατότητα με μία να παίζουν στο σπίτι, στο σαλόνι, στο κήπο, στο μπαλκόνι και όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί όχι να μην γραφτούν σε μία ακαδημία της δικής τους αρεσκίας για να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ. Οπότε. Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Και με τους χορηγούς μας, την ATS Couriers, που ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάναμε αυτήν την εισήγηση ώστε να δώσουμε 200 μπάλες πανκύπρια σε όσους το επιθυμούν. Ποια ήταν έτσι η πρώτη ανταπόκριση από... Πριν μία ώρα είχαμε 450 αιτήσεις. 450 αιτήσεις. Μάλιστα. Άρα να πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δωρεάν μπαλών, πώς θα το χειριστείτε. Θα αυξηθεί και ο αριθμός, λίγο ο αριθμός των μπαλών, τις οποίες θα δώσουμε στον κόσμο. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρώτη μας προτεραιότητα
είναι όσοι, γιατί, όσοι δηλώνουν ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε μέχρι σήμερα εμπλοκή με την καλαθόσφαιρα, γιατί θέλουμε ακριβώς να τους εντάξουμε στο άθλημα μας. Οπότε πάνω στην αίτηση, στη φόρμα καλύτερα που συμπληρώνει ο κόσμος μέσα από την σελίδα της Ομοσπονδίας, θα δουν ότι υπάρχει μια ερώτηση που εάν είσαι ήδη εγγραμμένος σε έναν σωματείο της Ομοσπονδίας ή αν δεν είσαι. Όσοι δεν είναι, θα έχουν την πρώτη περίοδο. Βεβαίως, ο στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Πότε ξεκίνησε αυτή η εικασία της online access και όσο μέχρι σήμερα 450 παιδιά. Μπράβο. Ναι. Εντάξει, είναι και μια απόδειξη ότι αν και τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα μπορεί να το ξεχάσαμε κατά κάποια έννοια, έχουμε τον μπάσκετ μέσα μας, αγαπάμε το άθλημα, το έχουμε στον DNA μας, μπορεί όχι τόσο όσο το ποδόσφαιρο, και αυτό φάνηκε Λουί και από την περασμένη εβδομάδα που είχαμε τον Χρήστο Στυλιανίδη. Πόσα μηνύματα μας στείλαν, που θυμηθήκα παιχνίδια, καλαθοσφαιριστές. Εντάξει, άλλες εποχές, πρόεδρε, τα θυμάσαι και εσύ. Τέλη δεκαετίας 80, προλάβαμε λίγο, δεκαετία των 90, αρχές ακόμη και της επόμενης δεκαετίας, γέμιζαν τα γήπεδα. Δεν γίνεται απλά να ξεχάσαμε τον μπάσκετ, να πάψαμε να πούμε το άθλημα. Αν και είμαστε και οι τρεις, θεωρώ τη γενιά του 80 και μετά. Οι δύο από τους τρεις τουλάχιστον. Εγώ είμαι λίγο πιο μικρό στην παρέα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα διαφωνήσω καθόλου ότι ο Κύπριος έχει καλαθοσφαιρικό DNA πέραν του ποδοσφαίρου. Βεβαίως το δυστύχημα και το στοίχημα το οποίο έχουμε εμείς να κερδίσουμε είναι ότι ο Κύπριος καλαθοσφαιρικός οπαδός ασχολείται με οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα εκτός με το Κυπριακό. Ναι, είναι αλήθεια. Οπότε αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα το οποίο πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Και θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου θα ξανακαταφέρουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στα γήπεδα με κάποιες ενέργειες οι οποίες γίνονται. Πιθανόν να μην καταφέρουμε να πάμε σε εκείνες τις εποχές τις οποίες ήταν η προδεκαετία σε 90-80 που γέμισαν τα γήπεδα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις συνθήκες τις οποίες επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, χωρίς τηλεοπτικές καλύψεις, χωρίς πλατφόρμες, χωρίς το να βλέπουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χωρίς να βλέπουμε το NBA, η ενημέρωση ήταν μόνο από τις εφημερίδες, οι κοινωνικές συνανθρώσεις γίνονταν αφέλετες στα γήπεδα, οπότε οι διαφορετικές συνθήκες μας αναγκάζουν να προσαρμοστούμε κι εμείς. Όμως ναι, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο καλαθοσφαιρικό κοινό στην Κύπρο και είναι ένα στοίχημα το οποίο έχουμε θέσει τα τελευταία χρόνια σαν Ομοσπονδία να προσπαθήσουμε με διάφορες ενέργειες να φέρουμε τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Και επειδή κάνατε στο παρελθόν κάποιες ενέργειες, φάνηκε και εκεί. Θυμάμαι από κάποια παιχνίδια της Εθνικής που μοιράσατε προσκλήσεις, το All Star Game, που γεμίζουν γήπεδα. Άρα υπάρχει εκεί το κοινό, απλά θέλει κίνητρα. Θέλει κίνητρα και δεν είναι μόνο αυτά τα νούμερα τα οποία μας γεμίζουν με αισιοδοξία, Αντρέα. Είναι, εάν δείτε στατιστικά από τον ΚΟΑ να πάρετε τα δελτία υγείας τα οποία εκδίδονται για το άθλημα της καλαθοσφαίρας, που είναι ο πλέον αντικειμενικός κριτής. Γιατί μιλάμε για ενεργούς αθλητές. Όποιος έχει δελτίο υγείας ανανεωμένο σημαίνει ασχολείται με το άθλημα. Δεν σας το κρύβω ότι μέχρι σήμερα έχουμε πέραν των 4.000 εκδομένα ανανεωμένα ενεργά δελτία υγείας. Πολύ μεγάλο νούμερο. Σε όλες τις ηλικίες. Και αν εξαιρέσουμε κάποιες ηλικίες οι οποίες δεν χρειάζονται ακόμα δελτίων υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Βεβαίως είναι εδώ που έρχεται και η δική μας η αυξημένη ευθύνη. Η αυξημένη ευθύνη στο να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο κήπεδο. Και πιστεύω ότι με το έτσι restart που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μετά για την πρώτο Θεός και όταν βγούμε αναλόβητοι και από αυτήν την κρίση του κορονοϊού, και με τη μείωση των ξένων καλαθοσφαιριστών και με διάφορες άλλες ενέργειες που θα κάνουμε, θεωρώ ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα αγαπήσει και την Κυπριακή καλαθοσφαιρά. Δηλαδή το πρόβλημα μας είναι ότι πρέπει ο κόσμος να αγαπήσει και να εμπιστευτεί το Κυπριακό πρωτάθλημα. Όχι το Κυπριακό μπάσκετ, το Κυπριακό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται η Εθνική να έχει κόσμο, τα διάφορα events που κάνουμε, τα 3x3 τουρνουά, το All Star Day, οποιαδήποτε η οργάνωση κάνει η Ομοσπονδία να βλέπει να έχει κόσμο και να λείπει ο κόσμο από το Κυπριακό πρωτάθλημα. Άρα ο κόσμο πρέπει να εμπιστευτεί και να αγαπήσει το Κυπριακό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ένα φίλο ρωτάει, αλλά να μην απαντήσω, απαντήστε εσεί. Χάσα το μήνυμα. Έρχονται αρκετά. Τέλο πάντων, ρωτούσα αν από τη στιγμή που καλύφθηκαν, υπερκαλύφθηκαν οι αιτήσει σε σχέση με 200 μπάλε να μην στέλνουν όσοι ενδιαφέρονται. Ρωτούσα. Θα συνεχίσουν να στέλνουν. Όπω έχω πει πριν, θα προσπαθήσουμε να του εξυπηρετήσουμε όλους με πρώτη προτεραιότητα όσοι δεν έχουν
είναι οποιαδήποτε επαφή με το άθλημα. Ένα άλλο φίλο ρωτάει για τι μπάλε, είναι οι κανονικέ μπάλε που χρησιμοποιούνται στο πρωτάθλημα. Όχι. Είναι οι μικρέ υπηρετικέ μπάλε, πλαστικέ. Okay. Πλαστικέ? Ναι. Εντάξει, δεν είναι το πλαστικό λιόν τη θάλασσα, η μπάλα τη θάλασσα. Είναι οι μπάλε οι οποίε χρησιμοποιούν οι ακαδημίε μα. Απλά δεν είναι. Στα παιδικά, ναι, σε παιδικά πρωταθλήματα. Το δέρμα δεν θέλει να το χτυπάστε, μόνο στο παρκέ. Εσείς τα ξέρετε, είχαστε πιο ειδικοί για τον μπάσκετ. Ελπίζω να μπάλε που να μην κάνουν πολύ φασαρία στα διαμερίσματά του από κάτω. Θέλουμε τη φασαρία για να δουλέψουν και από κάτω να πάρουν και αυτήν την μπάλα και να έρθουν και αυτοί στον μπάσκετ. Μπράβο. Πρόεδρε, πέρασε περίπου ένα μήνα. Έτσι, χοντρά από τότε που ανακοινώσατε ότι πάμε σε οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων πρώτη κατηγορία ανδρών και γυναικών. Αυτά τα δύο μόνο, αν δεν κάνω λάθος. 9 του Μάρτη είχαμε ανακοινώσει, μα ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι κλείνουν τα σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, είχαμε ανακοινώσει το βράδυ ότι αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας όλα τα πρωταθλήματα, εκτός του πρωταθλήματος ανδρών πρώτης κατηγορίας, γιατί ήταν σε εξέλιξη η αγωνιστική, αν θυμάστε, εκείνες τις δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη. Και αμέσως μετά, στις 12 του Μάρτη, προχωρήσαμε με την οριστική ακύρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας και την αμέσως επόμενη εβδομάδα του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας γυναικών. Αυτό το διάστημα των κάποιων εβδομάδων που μεσολάβησε, δεν ξέρω αν ήσασταν σε επαφή με τις ομάδες, με παραγόντες, να δούμε αν τελικά θα βγουν πρωταθλητές, θα βγουν τιτλούχοι, πώς θα παίξουμε στην Ευρώπη του χρόνου ως χώρα που θα εκπροσωπηθούμε. Έγιναν έτσι διεργασίες, συναντήσεις πάνω σε αυτόν τον κομμάτι. Είχαμε βεβαίως διαβουλευτεί με τους προέδρους της πρώτης κατηγορίας αρχικά από την αρχή, πριν πάρουμε την απόφαση, και είναι εδώ που θέλω να πω πόσο περήφανος μπορώ να είμαι ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας όταν βλέπεις και τους 9 πρόεδρους να είναι έτσι ταυτισμένοι με τη θέση και την άποψη της Ομοσπονδίας. Βάλαμε πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία, βάλαμε πάνω απ' όλα την ανθρωπιά, γιατί έπρεπε να σκεφτούμε και τους ξένους καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν αβέβαιοι το μέλλον τους στην Κήπρο. Και αγωνιούσαν και ήδη και για τις οικογένειες τους που ήταν μια μεγάλη πλειοψηφία είναι στην Αμερική. Και το τι είχαμε πει είναι ότι θα προχωρήσουμε να ακυρώσουμε τα πρωταθλήματα και για οτιδήποτε άλλο θα το δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Ας σας ακούει τώρα έτσι κάνοντας έτσι μεταξύ περισσότερο σοβαρού παραστηρίου, σας ακούει τώρα ο κύριος Κούμας, θα ζηλεύει για αυτά που λέτε, για την έτσι ομοφωνία, ομοψυχία που υπάρχει, που η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρείται στον χώρο του κυπριακού. Ναι, εννοείται. Άρα να μην τα διαχωρίζουμε, το κάθε άθλημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του οικονομικές δυνατότητες. Εμείς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση, πέραν του πρώτου που ήταν η δημόσια υγεία, που δεν υπάρχει άνθρωπος ανά το παγκόσμιο που να μην σκέφτεται και να μην βάζει σαν προτεραιότητα του δημόσια υγεία, είχαμε να σκεφτούμε και την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το άθλημα μας δεν έχει την οικονομική ευχέρεια που έχει ενδεχομένως το ποδόσφαιρο ή τους οικονομικούς πόρους που έχει το ποδόσφαιρο. Οπότε έπρεπε να σκεφτούμε και την οικονομική βιωσιμότητα των σωματείων μας για την επόμενη μέρα. Γιατί κανένα ψέμα σε κάποια φάση θα περάσει και αυτή η κρίση. Άρα εμείς έπρεπε να προετοιμαστούμε και για την επόμενη μέρα. Και δεν σας το κρύβω ότι προετοιμάστε ήδη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα επανέλθω για το θέμα του οικονομικού, ειδικότερα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Λίγο θα ήθελα να μου πείτε έτσι ποιες ήταν και οι αντιδράσεις ή τα πρώτα μηνύματα πριν ανακοινώσετε ότι πάμε για οριστή διακοπή, αλλά και οι πρώτες αντιδράσεις από τα σωματεία, ειδικά αυτά που διεκδικούσαν πράγματα, στόχους, τίτλους, αφού το ανακοινώσατε. Ήταν πολύ δύσκολη η αποφασή, δεν ήταν έτσι εύκολη. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Όλων των διοικητικών συμβούλων θέταμε διάφορους προβληματισμούς. Αν κάνουμε το σωστό, να βιαζόμαστε, να δεν βιαζόμαστε, αν υπάρχει πιθανότητα να είναι περαστικό. Υπήρχε η άποψη ότι η παρατεταμένη αναβολή περισσότερο προβλήματα δημιουργά, η αβεβαιότητα δημιουργά περισσότερα προβλήματα παρά να βγαίναμε από αυτήν την κατάσταση αλόβητη, και θέλαμε να πάρουμε μια καθαρή λύση. Θέλαμε να δώσουμε μια καθαρή λύση προς τα σωματεία μας, μια δύσκολη λύση. Είναι πραγματικά
και τους νιώθω και τους καταλαβαίνω όλους, όλα τα σωματεία μας, διότι ξεκινήσαν τη σεζόν με κάποιους στόχους, επενδύσαν λεφτά, επενδύσαν ώρα, επενδύσαν από τον προσωπικό τους χρόνο για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει στο γήπεδο, είτε πρώτη θέση, είτε δεύτερη θέση, είτε κύπελλο, ή απλά και μόνο αυτή τη συμμετοχή είναι και την αποφυγή της διαβάσης. Γιατί όλοι είναι στόχοι. Το να το ακυρώνεις πριν καν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν κάτι το εύκολο να το πάρουμε. Όμως, αυτό που σας λέω... Και το πήρατε και νωρίς, και δεν ξέρω αν θεωρήσατε τότε, ένα μήνα πριν, ότι ήταν ένα ρίσκο. Ήταν η πρώτη που το κάναμε. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δείξατε πολύ γρήγορα, έτσι, αντανακλαστικά, που στην πορεία επιβεβαιωθήκατε, δικαιωθήκατε μάλλον. Κάποιος ο οποίος έβλεπε το τι γινόταν έξω από την Κύπρο, διότι όταν σκέφτεσαι έξω το τι γίνεται έξω από την Κύπρο, δεν ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι σε κάποια φάση όλο αυτό θα μεταφερόταν και στο νησί μας. Mm. Οπότε είναι αυτό που σας είπα. Το επιχείρημα που δώσαμε στους πρόεδρους των σωματείων μας είναι ότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε πίεση για το πότε θα ξεκινήσουμε ή πότε θα το ακυρώναμε οριστικά. Το πρώτο. Δεύτερο, δεν θέλαμε να μπουν σε μια οικονομική αβεβαιότητα οι ίδιοι πρόεδροι μας, με ό,τι και να συνεπάγεται αυτό. Και το τρίτο και το κυριότερο, δεν θέλαμε οι ίδιοι καλαθοσφαιριστές να μπουν σε αυτήν την ψυχολογία, αυτήν την άσχημη ψυχολογία, η οποία στο τέλος της ημέρας μόνο ζημιά θα έκανε και στους ίδιους, στις οικογένειες τους, αλλά και στην διάκριση του άθλημα και στην ομοψυχία και στην ομόνοια της Ομοσπονδίας. Οπότε ανταλλάξαμε απόψεις, μπήκαν κάποιες εισηγήσεις, πήραμε την λύση η οποία θα μας έδινε τα πιο λίγα, είχαμε τις πιο λίγες απώλειες και προχωρήσαμε. Να ρωτήσω τώρα, προσωπικά νομίζω πολύ περισσότερο ότι συμβαίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου παρά του μπάσκετ και ξέρω ότι η ΚΟΠ συγκεκριμένα, ας πούμε, ακολουθεί πολύ πιστά τις οδηγίες της UEFA ή και της FIFA. Δίνουν εννοείται έτσι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές η UEFA και η FIFA και προσπαθούν οι ομοσπονδίες, η ΚΟΠ συγκεκριμένα, να μην παρεκκλίνουν, να γίνεται και καθόλου από αυτές τις γραμμές. Ισχύει το ίδιο με την Ομοσπονδία της Καλοσφαίρισης και την ΦΥΜΠΑ ή σας δίνει έτσι το ελεύθερο να κινηθείτε ο καθένας με βάση τα δεδομένα που επικρατεί στη χώρα του αυτήν την περίοδο πανδημίων. Η ΦΥΠΑ δεν πρόκειται να επέμβει σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε απόφαση της οποιασδήποτε ομοσπονδίας. Το τι είχε κάνει η ΦΥΠΑ ήταν ότι μας είχε ενημερώσει πάρα πολύ έγκυρα ότι αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις, τις οποίες διοργανώνει η ΒΙΑ, Champions League, Basket, Champions League, Euro Cup και για τις εθνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε υπάρχει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FIBA Europe, όπου συμμετέχουμε με τον εκπρόσωπο μας, ο οποίος έχει εκλεγεί πέρσι. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε πληροφόρηση γρήγορη και άμεση. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν κατά πόσο θα κυρωθούν ή θα μεταφερθούν όλες οι διοργανώσεις της FIBA και περιμένουμε ένα από στιγμές ανακοινώσεις για να προσαρμοστούμε και εμείς ανάλογα. Αλλά ναι, δεν υπάρχουν, δεν μας έχουν τεθεί τα οποιαδήποτε χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση ή ακύρωση των πρωταθλημάτων μας. Αντιθέτως, η εισήγηση που ήρθε από τη FIBA ήταν ότι η υγεία πρέπει να σκεφτούμε την υγεία των καλοσφαιριστών μας. Και σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, ο κ. Ανδρέας Δαγκλής, προς όλους μας, αλλά και στους οργανωμένους καλοσφαιριστές, είναι ότι είναι επίπονη, είναι πολύ δύσκολη αυτή η απόφαση που παίρνουμε για αναβολή και ακύρωση προαθλήματων, αλλά πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να είμαστε όλοι παρόντες στην έναρξη της νέας περίοδου. Μάλιστα, δικό μου το λάθος, δεν είδα ότι πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε, ήδη πρέπει να πάμε, αλλά ακόμη ένα λεπτάκι, αν μπορείτε σε αυτό το χρόνο. Τελικά το πιθανότερο είναι ότι θα βγάλουμε ομάδες στην Ευρώπη με βάση την υφιστάμενη βαθμολογία και ανάλογα αν υπάρχει και διάθεση από ομάδες να παίξουν τα κύπελλα Ευρώπης χωρίς να βγάλουμε πρωταθλητή ή ακόμη είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ανακηρυχθεί και πρωταθλητής, κύριε Μουζουρίδη. Όχι. Θα προσπαθήσουμε με ομοφωνία και ομοψυχία. Το τι θα κάνουμε είναι ότι θα δηλώσουμε στη FIBA τις ομάδες μας οι οποίες δικαιούνται και θέλουν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για μας το να,
να πούμε ότι ο Α είναι πρωταθλητής και ο Β είναι δευτεροαθλητής, χωρίς να ολοκληρωθεί το οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο, σε έναν άθλημα όπως είναι η καλαθόσφαιρα, που πολύ καλά ξέρετε ότι με τα play-offs δίνεται τη δυνατότητα ακόμα και στην τελευταία ομάδα να κατακτήσει, όσον μη ρεαλιστικό και είναι αυτό το σενάριο, όμως έχει τις δικές της πιθανότητες να κατακτήσει κάτι καλύτερο από ό,τι είναι η θέση της στην κανονική διάρκεια, αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Ούτε το ζητούν ή το απαιτούν κάποιες ομάδες. Ο Κεραυνός για παράδειγμα που είναι αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες μας να φτιάξουν κάτι τέτοιο στο παρόν στάδιο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βγούμε ένα λόβιτι από αυτήν τη μάχη την οποία όλοι μας δίνουμε. Και από εκεί και πέρα, όπως τους έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί και επανελειμμένος, όταν οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, θα δούμε όλες τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν για να δώσουμε την κατάλληλη και την πιο σωστή κατά την άποψη τη δική μας λύση. Κύριε Μουζουρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πηγαίνουμε και εκτός αέρα για τις τέσσερις μπάλες που μας ετάξετε. Και θα ζητήσω να σκεφτείτε φυσικά μέχρι αύριο να βρείτε και εσείς την ερώτηση. Μπασκετική εννοείται που θα βάλουμε στους φίλους ακροατές. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.